στην ανάγκη αναβάθμισης του θεσμικού ρόλου του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και ριζικής βελτίωσης της δύσκολης καθημερινότητας που έχουν να αντιμετωπίσουν οι συναδελφοί τους για να επιτελέσουν το λειτουργήμά τους, συγκλίνουν οι τρεις διεκδικητές της Προεδρίας. Αυτός είναι ο στόχος μου, αυτή είναι η πρόθεσή μου και η προτεραιότητά μου να ξεκινήσω από τη βελτίωση της καθημερινότητας του δικηγόρου. Στο δρόμο για την κάλπη, για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου, η Κρήτη TV φιλοξενεί τους υποψηφίους και τις απόψεις τους για την πορεία του Συλλόγου. Να κάνουν την επιλογή τους, να αντιληφθούν ποια είναι η αντίληψη του κάθε ενός για το μέλλον του Δικηγορικού Συλλόγου και να πάρουν τις αποφάσεις τους. Υφίσταται μια κατάσταση εργασιακή, την οποία πραγματικά διαρωτάται κανείς για τη σπούδαση. Η Κατερίνα Κοσμαδάκη έχει συμπληρώσει 35 χρόνια μάχημης δικηγορίας, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια η παρουσία της ως σύμβουλος διοικήσεων του Δικηγορικού Συλλόγου είναι αδιάλειπτη. Με γνώση, μαχητικότητα και εμπειρία διεκδικεί τον τίτλο της πρώτης γυναίκας Προέδρου στην ιστορία του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Να κάνω πιο εύκολη την διεξαγωγή και τη διεκπεραίωση οποιασδήποτε δικηγορικής πράξης. Να γίνει πιο απλή, πιο γρήγορη, να είναι πιο ευέλικτη. Στην ανάγκη βελτίωσης της επαγγελματικής καθημερινότητας των δικηγόρων του Ηρακλείου επικεντρώνεται το μήνυμα του υποψήφιου Προέδρου Νίκου Λογοθέτη. Στη βελτίωση της επαγγελματικής καθημερινότητας του δικηγόρου θα συμβάλλει και η πρόθεσή μας για τον πλήρη εξυγχρονισμό και τη διεύρυνση των υπηρεσιών του Δικηγορικού Συλλόγου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, θα ρίξουμε το βάρος από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας. Αυστηρή κριτική για θητείες διεκπεραιωτικού χαρακτήρα και ο υποψήφιος πρόεδρος Μιχάλης Φακιανάκης. Οι συνελεύσεις είχαν ένα ενημερωτικό χαρακτήρα, το οποίο απογοήτευε τους συναδέλφους, δεν αντιμετώπιζαν τα προβλήματα. Αγωνιστική συσπήρωση γύρω από το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως και για κάθε φορέα εργαζομένων, είναι προϋπόθεση για να βρεθούν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα. Οι εκλογές για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου διεξάγονται την Κυριακή, με τους υποψηφίους να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα στους συναδέλφους τους. Τα προβλήματα είναι πολλά. Θα πρέπει την επόμενη μέρα όσοι εκλεγούν, όποιος και αν είναι πρόεδρος, όποιος και αν εκλεγεί ως σύμβουλος, θα πρέπει ενωμένοι όλοι μαζί να δώσουμε ένα κοινό αγώνα.